Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα που θέλετε. Don't forget to turn on the subtitles in your language. Αυτό το κάνετε στην κάτω δεξιά γωνία. Από εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα μαθηματικών. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο MathLab. Αφαίρεση διψήφιων αριθμών. Πρόσθεση είναι όταν μεγαλώνω κάτι. Πρόσθεση είναι όταν αυξάνω μία ποσότητα. Πρόσθεση είναι όταν βάζω και άλλα πράγματα. Δύο μπάλες. Προσθέτω. Συν τέσσερις μπάλες. Δύο συν τέσσερα ίσον έξι. Αφαίρεση είναι όταν μικραίνω κάτι. Αφαίρεση είναι όταν μειώνω μία ποσότητα. Αφαίρεση είναι όταν βγάζω πράγματα. Αφαιρώ. Εδώ βλέπω πέντε μπαλόνια. Τα δύο έφυγαν. 5 μείον 2 ίσον 3. Σημαίουλες με οριζόντιες αφαιρέσεις. Για δοκιμάστε και μόνοι σας. Αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Τι είναι η κάθετη αφαίρεση? Είναι όταν βάζω τους αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλον. ίσον πρέπει να βάλουμε το ένα κάτω από το άλλο. Να, για δείτε. Από τις μονάδες αφαιρούμε τις μονάδες και από τις δεκάδες αφαιρούμε τις δεκάδες. Εδώ αφαιρώ τις μονάδες. 4 μείον 3. 1. Και οι δεκάδες κατεβαίνουν κάτω. Όλο μαζί 21. 36 πλην 21 ίσον. Τα βάζουμε το ένα κάτω από το άλλο και αφαιρούμε πρώτα τις μονάδες και μετά θα αφαιρέσουμε τις δεκάδες. 6 πλην 1, 5. 3 πλην 2, 1. Όλο μαζί, 15. 65 πλην 39, ίσον. Το 65, το 39, πλην, γραμμούλα, αυτές είναι οι μονάδες. Το 5 όμως είναι μικρότερο από το 9, οπότε θα δανειστεί από το 6 μία δεκάδα. Και μετά δεν θα την επιστρέψει στο 6, αλλά θα τη δώσει στο 3 που είναι μικρότερο. Και θα γίνει 4. Και τώρα κάνουμε την αφαίρεση. 15 πλην 9. Πόσο κάνει? 6. Το 6 εδώ. Και μετά αφαιρούμε τις δεκάδες. 6 πλην 4. Ίσον 2. Το βάζουμε εδώ. Όλο μαζί 26. Πάμε άλλο ένα. 72 πλην 27, ίσον. 72, 27, τα αφαιρώ. Το 2 βλέπουμε ότι πάλι είναι μικρότερο από το 7. Άρα τι θα κάνει? Θα δανειστεί από δίπλα του, από το 7, μία δεκάδα. Και θα γίνει 12. Τη δεκάδα όμως δεν θα την επιστρέψει στο 7, αλλά στο άλλο 2 που είναι μικρότερο. Και θα γίνει 3. Η αφαίρεση τώρα. 12 πλην 7, 5. Το γράφουμε. Και αφαιρούμε τις δεκάδες τώρα. 7 πλην 3, 4. Το γράφουμε το 4. Όλο μαζί, 45. Πλην. Μπορείτε να δοκιμάσετε και μόνοι σας τώρα. Μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια τι αποτελέσματα βρήκατε. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και συνεχίστε να μαθαίνετε μαθηματικά με τους δασκάλους του Solidarity Now.